Η τιμή του πετρελαίου διεθνώς πέφτει, κυρίες και κύριοι. Στην Αγγλία όμως δεν αποτυπώνεται αυτό στη χώρα μας. Ελίνα, το αντίθετο θα έλεγα. Η τιμή αυξάνεται αντί να κατεβαίνει. Η αμόλυβδη λοιπόν έχει ανέβει και άλλο σήμερα στα 2 ευρώ και 30 λεπτά και το ντίζελ στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Πάντως έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Πόλεμο έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η Ισπανία έχει πόλεμο. Δεν έχουμε πολύ ακριβότερα. Αν βγάλετε τους χώρους, είμαστε κάτω από την 10η θέση. Νομίζω το 10η-13η θέση μας. Αν βγάλουμε τους φόρους, αλλά ο πολίτης πληρώνει τους φόρους. Αυτό το αν. Αν βγάλεις τους φόρους, ναι, η τιμή δηληστηρίου στην Ελλάδα είναι άλλοτε 10, άλλοτε 12, άλλοτε 13. Τώρα σε ξέρεις τι μου λες. Αν η γιαγιά μου είχε αυτή, θα τη λέγανε παππού. Άντε μην το πω. Αρχίδια. Το είπαμε. Λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μειωθεί αυτός ο φόρος και να βοηθήσει να μειωθεί η τιμή και αν όχι γιατί. Αν υπάρχει ποτέ μια θεωρητική συζήτηση. Για όλα οι πιθανότητες. Αχ, μωρέ. Τι. Είσαι λίγο μαλάκας. Κρίμα. Αλλά τέτοιοι είστε. Όπως και να το πει κανένας, αυτοί είστε. Ξίδι, λυπάμαι.